Φίλιππο Πατσαλή, τέως Υπουργό Υγείας βεβαίως, αλλά και καθηγητή γενετικής, για να δούμε αυτές τις εξελίξεις. Θα πρέπει να μας το εξηγήσετε επί της ουσίας, τι έχουμε, γιατί εμείς περισσότερο, νομίζω περισσότερος κόσμος, είχαμε μείνει σε αυτή την πολύ σημαντική εξέταση, προγεννητική εξέταση για το σύνδρομο Down. Αυτή τη στιγμή έχουμε την εξέταση Veracity, η οποία θα προσφέρεται σε πάρα πολλές χώρες. Υπάρχει κάποια διαφορά, έχει εξελιχθεί? Για δώστε μας λίγο τις λεπτομέρειες. Ναι, το 2011 στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής η ομάδα μου είχε ανακαλύψει έναν τρόπο με τον οποίο μπορούσαμε να είχαμε μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο για το σύνδρομο Down. Αυτή ήταν μια μεθοδολογία, μια τεχνολογική ανακάλυψη η οποία υποσχόταν να μπορεί αυτό το πράγμα να δώσει επιτέλους αυτό που για 30 χρόνια οι επιστήμονες έψαχναν, δηλαδή έναν τρόπο να αποφευχθεί η αμνιοπαρακέντηση που είναι επεμβατική και περιέχει περίπου 1% κίνδυνο αποβολής του εμβρίου σε μια εγκυμοσύνη. Είναι και μια επώδυνη διαδικασία. Και επώδυνη διαδικασία και ψυχολογικά, αλλά και ουσιαστικά με αυτές τις πιθανότητες αποβολής, και να έχουμε μια ανώδυνη και ευκολή και πολύ ασφαλή μέθοδο όπου θα μπορεί μια έγκυος γυναίκα να δει αν το παιδί που θα φέρει στον κόσμο θα είναι υγιές. Πώς πάει αυτή η εξέταση? Αυτό ήταν το 2011. Mm-hmm. Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα κέντρο, ένα οργανισμό, τον οποίο διευθύνω από τότε και ο οποίος έχει αναπτύξει περαιτέρω έρευνα και έχει μεταφράσει αυτή την ανακάλυψη σε ένα προϊόν που μπορεί να δοθεί στην κλινική πρακτική. Δηλαδή μια έγκυος μπορεί να το ζητήσει ως υπηρεσία. Δεν είναι απλά μια δημοσιευμένη ανακάλυψη, είναι ένα προϊόν πλέον, μια υπηρεσία, μια διαγνωστική υπηρεσία. Αυτή λοιπόν την ονομάσαμε Veracity, και βεβαίως δεν είναι το ίδιο πράγμα από εκεί που ξεκινήσαμε, έχει μετεξελιχθεί σε πολύ διαφορετικό. Βοηθάει και πλέον στη διάγνωση άλλων ασθενειών, εκτός από το σύνδρομο Down. Ναι, έχουμε αρχικά δημιουργήσει αυτή την υπηρεσία, όπως είπα έχει μετεξελιχθεί, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Και ήταν μόνο για το σύνδρομο Down. Ξεκινήσαμε λοιπόν για το σύνδρομο Down, μετά προσθέσαμε άλλα δύο σύνδρομ. Πρόσφατα έχουμε προσθέσει άλλα 4 σύνδρομα, άρα έχει το Veracity έχει μετεξελιχθεί και αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει διάγνωση για 8 διαφορετικά σύνδρομα. Και ερευνητικά αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε ούτως ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τον προγεννητικό έλεγχο και σε δεκάδες άλλες γενετικές παθήσεις και στο τέλος να μπορέσουμε να έχουμε μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο για όλες τις γενετικές παθήσεις. Και η διαδικασία πλέον που γίνεται για να γίνει ουσιαστικά αυτή η εξέταση. Μάλιστα. Έχουμε δημιουργήσει αρκετά. Δηλαδή, το αγοράζει, μπορεί να το κάνει στο σπίτι κάποιος αυτό το τεστ? Όχι. Έχουμε δημιουργήσει λογισμικά προγράμματα τόσο για την ανάλυση όσο και για την επεξεργασία. Ένα από τα λογισμικά προγράμματα έχει δοθεί σε γιατρούς σε όλο τον κόσμο. Από εκεί μπορούν να εισάξουν τα στοιχεία της εγκύου. Ταυτόχρονα έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό πακέτο, το οποίο έχει μέσα ειδικά μπουκαλάκια, όπου ο γιατρός τοποθετεί 10 ml αίμα, ναι, συσκευάζονται σε αυτό το πακέτο και μπορεί να ταξιδέψει αυτό το πακέτο για να έρθει στην Κύπρο από οπουδήποτε στον κόσμο μέχρι και μια βδομάδα σε θερμοκρασία δωματίου. Άρα και όταν βγει το αποτέλεσμα, το οποίο περίπου παίρνει μια βδομάδα, μεταφέρεται ηλεκτρονικά στο γραφείο του γιατρού μέσω λογισμικού συστήματος. Άρα είναι το κέντρο, είναι στην Κύπρο η εξέταση? Το κέντρο είναι εδώ στη Λευκωσία. Μπορεί να γίνει μόνο στη Λευκωσία. Είναι εδώ στη Λευκωσία. Να γίνει διάγνωση και να σταλούν τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι ξεκινήσαμε το δεύτερο εξάμηνο του 2015 να παρέχουμε την υπηρεσία μόνο εδώ στην Κύπρο και μετά στην Ελλάδα. Κατακτήσαμε, αν θέλετε, πρώτα την Κύπρο και την Κυπριακή και την ελληνική αγορά και μετά επεκταθήκαμε σε όλο τον κόσμο. Σήμερα παίρνουμε δείγματα από έγκυες γυναίκες που μας έρχονται από 12 χώρες, όπως η Ρωσία, η Τουρκία, η Ινδία και πολλές άλλες χώρες. Σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα μπορούμε δηλαδή να δώσουμε και λίγο αριθμό των εγκύων, δηλαδή που των
ανθρώπων που... Μερικές χιλιάδες. Μερικές χιλιάδες. Και ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι δεν είναι, πρέπει να περάσετε από έλεγχους, να αποδείξετε ότι όντως εργαστήρια μας είναι... και τα αποτελέσματα είναι αυτά που λέτε. Έχουμε είναι και σοβαρά πράγματα. Μετά από την ανάπτυξη της μεθόδου, έχουμε κάνει 3 μεγάλες κλινικές δοκιμές, όπου συμμετείχαν πολλά κέντρα του εξωτερικού. Έδειξαν αξιοπιστία 100%, το τεστ λέμε ότι είναι αξιοπιστό πέραν του 99%, και ακολούθως διαπιστεύσαμε διεθνώς τα εργαστήριά μας, δηλαδή έχουν έρθει ειδικοί από το εξωτερικό, έχουν ελέξει τα εργαστήρια ότι πληρούν διεθνείς προδιαγραφές, και οι οποίες είναι αυτές που ισχύουν σε όλο τον κόσμο, και παίρνουμε λοιπόν δείγματα εγγύων γυναικών, και όλες οι εξετάσεις γίνονται εδώ στην Κύπρο. Και πόσο καιρό παίρνει για να βγει το αποτέλεσμα? Λιγότερο από μια εβδομάδα. Και ο στόχος, αν θέλετε, από πλευράς υπηρεσιών, είναι να κάνουμε την Κύπρο κέντρο αναφοράς σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή θέλουμε να πετύχουμε ότι μέσα στο 2017 θα διαθέτουμε από εδώ στην Κύπρο σε 30 χώρες αυτό το τεστ. Και ταυτόχρονα ερευνητικά να το επεκτείνουμε και σε πολλές άλλες παθήσεις, καθώς και στον τομέα του καρκίνου, που είναι το επόμενο μεγάλο κομμάτι το οποίο μας έρχεται τα επόμενα χρόνια. Ποιο είναι το μυστικό, αν μπορούμε να πούμε, η μαγιά αυτής της εξέτασης που τελικά μπορείτε και την επεκτείνετε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαγνώσει, φαντάζομαι προγεννητικά πάντα μιλάμε, τόσες πολλές παθήσεις και ασθένειες? Ναι, αυτό ακριβώς είναι και το μοναδικό που έχουμε σε σχέση με κάποιες άλλες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στην Αμερική. Και αυτό ονομάζεται η τεχνολογική πλατφόρμα. Η τεχνολογική πλατφόρμα, η τεχνολογία γύρω από αυτήν την εξέταση είναι τέτοια που μπορεί να στηρίξει πολλές παθήσεις. Και αυτό είναι κάτι πολύ μοναδικό που δεν έχουν άλλες τεχνολογικές πλατφόρμες. Διότι πάνω στην τεχνολογική πλατφόρμα μπορεί να χτίσει πολλές εξετάσεις. Αν με ρωτήσετε όμως ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτή την επιτυχία, θεωρώ ότι είναι η ομάδα που έχουμε στήσει. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ομάδα από 45 άτομα, τα οποία είναι ως επιτοπλίστων Κύπροι και είναι εξαιρετική. Είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αν κάποιος στο εξωτερικό έχει να θαυμάσει κάτι από όλη αυτή την ιστορία, το πιο μεγάλο είναι αυτή η ομάδα. Πριν πάμε έτσι λίγο να δούμε και πώς εδώ στην Κύπρο όσες γυναίκες θέλουν να κάνουν αυτό το τεστ, γιατί σε πολλές γυναίκες ζητείται να γίνει ένας έλεγχος για σύνδρομο Down, θέλω να πείτε πόσο δύσκολο ήταν πραγματικά να το περάσετε στο εξωτερικό και να πείσετε και να έχετε αυτές τις συνεργασίες, γιατί γνωρίζουμε ότι ιατρικά εργαστήρια υπάρχουν σε όλες τις χώρες και επιστήμονες. Πώς καταφέρατε εσείς να το περάσετε και να γίνει αποδεκτό? Είστε οι πρώτοι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί πραγματικά αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο κατόρθωμα που έχουμε κάνει. Δεν υπάρχουν εταιρείες με ιστορία και με αυτό που λέμε branding στην Κύπρο. Πάρα πολλοί μας είδαν ως μια ομάδα ανθρώπων. Και θα με επιτρέπετε, ξέρω ότι πολλούς επιστήμονες τους χάνουμε από την Κύπρο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή είμαστε μια μικρή χώρα, δεν υπάρχουν οι βάσεις και το υπόβαθρο για να μπορέσουν να αναπτυχθούν εδώ κάποιες επιστήμες και να έχουμε κάποια τέτοια επιτεύγματα. Και στο τέλος χάνουμε και τους επιστήμονες. Ναι, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αν θέλουμε επιτέλους να κάνουμε κάποια πράγματα εδώ στη χώρα μας, πρέπει να τα κάνουμε εδώ στη χώρα μας. Έτσι, άλλως δεν τα κάνουμε στη χώρα μας, και είναι πάντα με τα δανεικά μυαλά που δίνουμε στις άλλες χώρες και στο τέλος άλλες χώρες τα κάνουν. Πώς τα καταφέρατε λοιπόν? Ναι, ήταν το πιο δύσκολο εγχείρημα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4 τεχνολογίες παγκοσμίως. Οι 3 είναι αμερικάνικες από μεγάλα ερευνητικά ιδρύματα, οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί με πέραν των 150 εκατομμυρίων, και μια κυπριακή, είναι η μόνη μη αμερικάνικη και μόνη ευρωπαϊκή. Οπότε όταν βγαίνεις προς τα έξω, έχεις να αντιμετωπίσεις ότι οι άλλοι έχουν το brand το αμερικάνικο, εσύ το κυπριακό, έχουν προϊστορία, δεν έχουμε προϊστορία, έχουν χρήματα, δεν έχουμε χρήματα, έχουν πάρα πολύ προσωπικό, δεν έχουμε προσωπικό, και όλα αυτά έκαναν πάρα πολύ δύσκολο. Το όπλο μας
είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Είχαμε μια και έχουμε μια τεχνολογική πλατφόρμα που δεν έχει κάποιος άλλος τόσο εξελιγμένη. Μάλιστα. Και έχουμε μια ομάδα επιστημόνων που δεν μπορεί να τύχει αμφισβήτηση. Τώρα, κλείνοντας, θέλω να μου πείτε εδώ στην Κύπρο, όποιες γυναίκες ενδιαφέρονται, πώς μπορούν να το ζητήσουν και να μπουν στη διαδικασία να κάνουν αυτή την εξέταση. Ναι, και στην Κύπρο και στο εξωτερικό, η έγκυος γυναίκα μπορεί να κάνει αυτή την εξέταση πολύ νωρίς στην κοίηση, mm-hmm. από τη 10η βδομάδα της κοίησης. Θα πρέπει να παραπεμφθεί η εξέταση μέσω του γυναικολόγου, mm-hmm. άρα είναι ο γυναικολόγος που το παραπέμπει. Δεν μπορεί μια γυναίκα έγκυος να απευθυνθεί από μόνη της. Αυτό συμβαίνει για όλα τα γενετικά τεστ. Mm-hmm. Άρα θα πρέπει να επισκεφθεί τον γυναικολόγο. Ο γυναικολόγος κάνει κάποιες εξετάσεις άλλες, υπερηχογραφικά, βιοχημικά και άλλες, και κρίνει σε συζήτηση βεβαίως με την έγκυο γυναίκα, mm-hmm. κατά πόσον θα συμμετέχει, θα κάνει το τεστ. Μάλιστα. Παίρνει αίμα και το στέλνει σε εμάς και τα αποτελέσματα τα στέλνουμε πίσω στο γιατρό. Κοστίζει πολύ ή μπορεί να ανταπεξέλθει ή οποιαδήποτε γυναίκα χρειάζεται βέβαια να το κάνει. Είναι στο μισό του κόστους του επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου. Άρα έχουμε κάτι πιο ασφαλές και πιο φθηνό. Όμως δεν είναι μια φθηνή εξέταση, όπως και όλες οι γενετικές εξετάσεις, γιατί είναι πολύπλοκες και δαπανηρές. Μάλιστα. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και μας ενημερώσατε για τις εξελίξεις. Καλή συνέχεια και ελπίζουμε την επόμενη φορά να ακούσουμε ότι έχει επεκταθεί πλέον αυτή η εξέταση και σε άλλες ασθένειες και θα έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα και στο εξωτερικό, ακόμα καλύτερα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.